Φίλοι και φίλοι του Game World, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ πέρα για να σας παρουσιάσουμε την Special Edition του Max Payne 3 από την Rockstar Games αυτή τη φορά. Το Max Payne 3 κυκλοφόρησε στις 18 Μαΐου του 2012 για PlayStation 3 και για Xbox 360 και την 1η Ιουνίου κυκλοφόρησε για PC. Έτσι έχουμε ένα αρκετά εντυπωσιακό εξώφυλλο το οποίο δείχνει αρχικά το πρόσωπο του Max Payne, κάποιο μέλος εδώ πέρα της συμμορίας το οποίο φαίνεται αρκετά κακό και εδώ μια καλονή. Το παιχνίδι διαδραματίζεται επί το πλήστον στο Rio de Janeiro στη Βραζιλία. Εδώ στο αριστερό πλαινό της Special Edition έχουμε το Max Payne αρκετά ταλαιπωρημένο, ακόμα δεν έχει αλλάξει βέβαια, με δύο πιστόλια αρκετά θυμωμένο, σαν θέλει να μάθει ακριβώς τι συμβαίνει. Στην ίδια μορφή το βλέπουμε και στην πίσω πλευρά της Special Edition. Αυτή τη φορά βέβαια κρατάει ένα Uzi, έτσι. Και εδώ πάλι με το Uzi, πρώτη μου το Uzi, τον βλέπουμε ανανεωμένο με το ποκαμισάκι του. Πλέον έχει μπει στο κλίμα της Βραζιλίας για τα καλά, έχει ξύσει και τα μαλλιά του, γυαλί ηλίου, ανανεωμένος εδώ. Πάντα προσπαθεί να βρει την αλήθεια τι ακριβώς συμβαίνει. Ωραία. Στο πάνω μέρος από εδώ που όπου και ανοίγει η Special Edition έχουμε το λογότυπο του Max Payne 3 με τη Rockstar να το παρουσιάζει για πρώτη φορά στα χρονικά της σειράς. Έτσι, ας ανοίξουμε για να δούμε τι έχει. Okay. Πέρα από το αρκετό φελιζόλ που διακρίνεται έχουμε σε ένα πιο μικρό κουτάκι το περιεχόμενο, είναι επί το πλήστον ψηφιακό ό,τι θα δείτε, αλλά περιέχει και ένα πολύ ωραίο αντικείμενο το οποίο πρόκειται να εντυπωσιάσει αλλά και να γίνει απαραίτητο αξεσουάρια μερικούς, το οποίο είναι ένα μπρελόκ, έτσι, το οποίο αν και αρκετά βαρύ δεν είναι από χρυσό κατασκευασμένο. Έχει το λογότυπο του Max Payne 3 πάνω από ό,τι βλέπετε και το λογότυπο της Rockstar. Πρέπει να είναι από μπρούτσο κατασκευασμένο. Έτσι το βλέπετε. Μπορεί να ξεκλειδώσει και έτσι. Έτσι πολύ ωραίο. Δεν νομίζω να μην το βάλει κάποιος στα κλειδιά του, γιατί όχι. Μπορεί να το βάλει πάντα μαζί του. Ωραία, συνεχίζουμε με το ψηφιακό περιεχόμενο που είχαμε πει πριν. Έχουμε το official soundtrack του παιχνιδιού σε ψηφιακή μορφή, αν και πάντα προτιμάμε το πραγματικό περιεχόμενο και όχι κάποιο ψηφιακό, γιατί όχι, ένα CD είναι. Και εδώ πέρα έχουμε κωδικούς για το Special Edition Pack, έτσι, το οποίο έχει και αυτό μέσα ψηφιακό περιεχόμενο in-game με κάποια όπλα, κοστούμια του Max Payne κτλ. Θα συνεχίσουμε τώρα το unboxing έχοντας από κάτω ακριβώς από αυτό το μικρό κουτάκι που είδαμε είναι το παιχνίδι, έτσι, το οποίο από ό,τι βλέπετε είναι για PC. Θα το νιώσετε αρκετά βαρύ από την αρχή, βέβαια, αν και πλαστική η θήκη, δεν έχει κάποια στήλη μου συσκευασία. Θα το νιώσετε αρκετά βαρύ διότι πέρα από τα βιβλιαράκια που θα δούμε ακριβώς μετά θα δείτε ότι έχει 4 DVD. 4 DVD λοιπόν, τα οποία θα σας πάρουν αρκετό χρόνο για να το κάνετε install το παιχνίδι. Συνεχίζοντας λοιπόν, εδώ η Rockstar προσπαθεί να μας πείσει να αγοράσουμε το Rockstar Pass με ένα διαφημιστικό φυλάδιο, το οποίο εκτός από κάποιο αποκλειστικό in-game περιεχόμενο σας προσφέρει και έκπτωση στα future add-ons του παιχνιδιού. Ωραία. Και τέλος έχουμε το manual αυτού του αρκετά καλού action παιχνιδιού σε έγχρωμη μορφή, λιτό βέβαια, επεξηγεί τα game controls, σας δείχνει ακριβώς τι συμβαίνει. Συνεχίσουμε την αποκάλυψη της Special Edition. Πριν προχωρήσουμε στη φιγούρα, το οποίο είναι και το zoom της Special Edition, επί της ουσίας, εδώ βλέπετε ένα φράκελο ο οποίος είναι λευκός, λες και είναι κάτι μυστικό. Ανοίγοντάς την, διακρίνεται κάποιες αφίσες. Είναι περίπου σε μέγεθος α4, το οποίο είναι πολύ καλής ποιότητας. Έτσι, βλέπετε εδώ κάποια pain killers και το όπλο, τα βασικά εργαλεία του Max Payne.
ενέσεις μορφήνης, σας πρόμαυρη πάντα μορφή, film noir ας πούμε, booze και drugs η συνέχεια και βέβαια σφαίρες, τις οποίες θα δείτε πολλές στο παιχνίδι. Η μία ξεχωρίζει με την άλλη με ένα φύλλο έτσι για να μην σας χαλάσουν ή ταλαιπωρηθούν. Μπορείτε να τις κορνιζάρετε, είναι πάρα πολύ όμορφες και πολύ καλή ποιότητα. Αφού συνεχίσουμε λοιπόν, πείσουμε για το τέλος αυτό το τεράστιο φινιζόλ. Το οποίο έχει και αυτό ακόμα το λογοτυπικό Max Payne 3, ακόμα και το φινιζόλ. Έτσι, αν το ανοίξουμε, θα διακρίνουμε σιγά σιγά τη φιγούρα, η οποία είναι αρκετά καλά αποστολισμένη. Και η οποία βέβαια είναι στην ουσία και αυτό που πληρώνεται, μιας και είναι αρκετά καλής ποιότητας. Άλλο αυτό περισσότερο, είναι πολύ υλικό για να μην σας χαλάσει. Έτσι, όπως τη βλέπετε, με μεγάλες λεπτομέρειες παντού. Στο δεξί του χέρι κρατάει ένα πιστόλι και στο αριστερό άλλο ένα. Σε περίπτωση θέση είναι και η θήκη, η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ καλή ποιότητα, λεπτομερέστατη. Εδώ είναι σαν να έχει φάει μία σφαίρα ο Max Payne, έναν τραυματισμένο στο αριστερό του χέρι. Η βάση είναι αυτή που εντυπωσιάζει όμως. Είναι σαν να είναι σε παρκέ επάνω, σε ξύλινη επιφάνεια, αλλά έχει ακόμα και κάποιες μικρές λεπτομέρειες, τις σφαίρες δηλαδή, που είναι πάρα πολλές και μέσα στο παιχνίδι. Και από κάτω τη βάση θα δείτε και το λόγο του Max Payne 3 και της Rockstar. Αυτή ήταν λοιπόν η φίγουρα του Max Payne 3. Ένα πολύ ωραίο αντικείμενο για το γραφείο σας ή για οπουδήποτε θέλετε εσείς να τοποθετήσετε. Είναι σίγουρο ότι θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον όλων όσων δουν. Έτσι και γενικά πιστεύουμε ότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο σίγουρα θα εκτιμήσουν όλοι οι fans της σειράς, μιας και είναι αρκετά καλής ποιότητας. Αυτό ήταν λοιπόν το unboxing της Special Edition του Max Payne 3 από τη Rockstar Games. Μια αρκετά εντυπωσιακή Special Edition, η οποία δυστυχώς δεν κυκλοφορεί στα ελληνικά καταστήματα, δύσκολα θα τη βρείτε πλέον, ίσως από κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα του εξωτερικού ή από το eBay. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, πιστεύουμε ότι το περιεχόμενο τα λέει όλα της συσκευασίας, αρκετά εντυπωσιακό. Βέβαια είναι σε σχετικά υψηλή τιμή, μιας και είναι πλέον αρκετά σπάνια η Special Edition πλέον. Σίγουρα για το PC θα τη βρείτε πιο φθηνά σε σχέση με τις κονσόλες. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και παραμείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Gamewell στο YouTube για περισσότερα και μελλοντικά unboxings.